μετά από δύο κακές εμφανίσεις στη Μόσχα, η ομάδα έδειξε ότι αντιδράει με έναν εκπληκτικό κόσμο, γιατί θέλω να τονίσω αυτό. Αυτό είναι ο κόσμο που θέλουμε να βλέπουμε στο γήπεδο. Ήταν καταπληκτικό, έδωσε όθηση, μα βοήθησε να δείξουμε ότι είμαστε ομάδα. Οι στόχοι οι οποίοι είχαμε θέσει από την αρχή τη σεζόν, τις οποίες φέρετε όλοι και τους είπε και ο αρχηγός, ο Δημήτρης Διαμαντίδης στο περασμένο παιχνίδι, είναι να δημιουργηθεί μια βάση Ελλήνων παιχτών, καλατούχων, οι οποίοι θα ξαναφέρουν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης. Δεν λέω της Ελλάδας, γιατί όπως ξέρετε τα τελευταία πολλά χρόνια είμαστε. Θεωρώ ότι νέοι παίκτες παίζουν και έρχονται περισσότεροι για να παίξουν. Έρχονται νέοι παίκτες και ανταποκρίνονται σιγά σιγά και άλλοι σε αυτό το πλάνο το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Συνεπώς, Πρόεδρε, είστε ικανοποιημένοι από το βαθμό που θα προχωρήσει αυτό το πλάνο μέσα στη χρονιά? Όχι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι γιατί δεν έχει προχωρήσει όπως θα θέλαμε να προχωρήσει. Αυτό το λέω με βεβαιότητα. Πιστεύουμε σε κάτι παραπάνω σχετικά με αυτό το πλάνο. Τώρα, ως προς τους στόχους, οι στόχοι ευρωπαϊκοί ήταν συγκεκριμένοι. Στην αρχή λέγαμε να προκριθούμε μετά τον όμιλο στο Top 16. Προκριθήκαμε με σχετική ευκολία. Μετά είπαμε να πάμε στα play-off. Θα ήταν και αυτό σχετικά εύκολο, απλώς τα χαλάσαμε λίγο στο τέλος. Επηρέασαν και οι πολλοί τραυματισμοί κατά όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος, γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί όλους τους τίτλους, αν είμαι ικανοποιημένος. Και δεν είμαι ικανοποιημένος φυσικά όταν χάνουμε. Διότι ακόμα και σήμερα πιστεύω θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Παρόλο που, να επαναλάβω, παίζαμε μια καλύτερη ομάδα και αυτό το βλέπουν όλοι. Δεν είμαστε αφελείς. Βλέπουμε ότι η ΤΣΣΚΑ είναι καλύτερη ομάδα. Αλλά εμείς θέλουμε να βλέπουμε παίκτες να μάθονται μες στο κήπεδο, να εξαντλούν τις πιθανότητες τους και όταν χάνεις να δίνεις τα συγχαρητήρια στον αντίπαλο γιατί είναι καλύτερος. Να ξέρεις γιατί έχασες. Παρ' όλα, Πρόεδρε, πέρσι η ομάδα έφτασε στο ίδιο σημείο και με μεγαλύτερο μπάτζετ και με πιο εμπειρούς παίκτες με την αντίστοιχη ομάδα της φετινή που έχει κάνει και την ανανέωση και έχει πλέον ένα διαφορετικό προφίλ. Ναι, και εκεί πάλι, όπως είπα, δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Θέλουμε να δούμε περισσότερους Έλληνες παίκτες να παίζουν και δεν θέλουμε να το δούμε γιατί ξαφνικά μας ήρθε ότι θέλουμε να γίνει αυτό. Γιατί είναι μια ανάγκη, μια πραγματικότητα στις δύσκολες στιγμές που είναι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Δεν μπορούν να δαπανηθούν εκατομμύρια για παίκτες όπως για να μην να λέμε τα σημερινά ο Ντεκολό, ας πούμε. Όλοι ξέρουμε τι είναι οι παίκτες. Όλοι ξέρουμε και αυτή τη δουλειά, αν θέλετε, την έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια και ξέρουμε πολύ καλά. Αν θέλεις να χαλάσεις λεφτά, ξέρεις ποιους παίκτες θα πάρεις. Και τον Ντεκολό θα πάρεις και πολλούς άλλους. Και να πούμε και τον Μπέκοβιτς θα πάρεις. Για να έχω πεντάρι. Το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας το πει κανένας. Θα προτιμούσατε δηλαδή να δείτε τον Παπαγιάννη, τον Λιόντζι και όλα τα νεαρά παιδιά να παίζουν? Δεν θέλω να πω σε αυτό πια σε ονόματα. Δεν λέω ονόματα, απλά και ο Παναθηναϊκός να μην έφτανε στα play-off. Όταν παίζεις θέλεις το καλύτερο δυνατό. Αλλά σίγουρα θέλουμε να δούμε τα νέα παιδιά να παίζουν, όχι γιατί απλώς για να παίζουν. Γιατί πρέπει να πάρουν εμπειρίες για κάτι καλύτερο. Αυτό είναι και μια υπόνοια προς τον κύριο Ιβάνοβιτς που δεν το χρησιμοποιεί. Δεν είναι αυτό, διότι ο προπονητής και ο εκάστοτε προπονητής του Παναθηναϊκού προσπαθεί σαφώς να κάνει το καλύτερο. Έτσι, άλλωστε ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίζει. Δεν είναι ερώτηση. Σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να... Πρόεδρε, από εδώ και πέρα το πρωτάθλημα είναι ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού. Έρχεται το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Όλες οι προσπάθειες συγκεντρώνονται προς εκεί. Εντάξει, έχουμε ακόμα καιρό γι' αυτό. Εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Το παίρνεις όταν είσαι καλύτερος και όταν είσαι καλύτερος στο γήπεδο. Εγώ αυτό έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Όταν είσαι καλύτερος κερδίζεις. Υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Και αυτό φαίνεται. Όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται. Δεν έχεις πάρει 6 ευρωπαϊκά
γιατί είχες κάποια βοήθεια. Έτσι, ούτε είναι δικαιολογία να χάνεις να λέμε χάσαμε γιατί υπήρξε ένα σφύριγμα ή γιατί η μπασκέτα ήταν ανάποδα ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, είμαι Πειραιάς ο κόσμος, γιατί πάντα παίζουμε στην Ελλάδα με κόσμο, με θερμό κοινό, σε οποιοδήποτε γήπεδο, έτσι, και στη Θεσσαλονίκη ακόμα το κοινό είναι θερμό. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι δεν ξέρουμε τι αντιμετωπίζουμε. Θεωρώ ότι αν είμαστε καλύτεροι, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Αν δεν είμαστε καλύτεροι, δεν θέλουμε να το πάρουμε.